Η Κάτια Μακρύ έχει στα χέρια τη ολόκληρο το κείμενο των 10 σελίδων που παρουσίασε χθε η κυβέρνηση στου δανειστέ και το χαρακτήρισαν ω καλή βάση για συμφωνία. Θα αναλύσουμε τώρα κατά αποκλειστικότητα το κείμενο αυτό και θα σταθούμε στα πιο βασικά σημεία. Πριν να ξεκινήσουμε, Κάτια, να μα βλέπω παρακαλώ στην οθόνη, γιατί θα ήθελα να δείξω ότι πριν ξεκινήσουμε, Κάτια, το κείμενο αυτό έχει εδώ την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα και όχι του Γιάννη Βαρουφάκη, κάτι το οποίο ζήτησαν οι εταίροι. Εδώ κάτια είναι η σελίδα που θα μας πει στη συνέχεια, μια σελίδα που καίει και αφορά τον ΦΠΑ. Έτσι ακριβώς Μαρα. Λοιπόν, είναι ολόκληρη η ελληνική πρόταση, την οποία εγχείρησε η ελληνική κυβέρνηση στους θεσμούς. Είναι η βάση διαπραγμάτευσης που και αυτή την ώρα που μιλάμε συζητιέται στις Βρυξέλλες για να γίνουν οι τα αφαιρέσει. με στόχο βεβαίως να έχουμε την πολυπόθετη συμφωνία αύριο ή μεθαύριο στη Σύνοδο Σωστά λε, έχει την υπογραφή του Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, και πάμε αμέσω να δούμε το περιεχόμενό τη. Καταρχήν, πριν φτάσω στο ΦΠΑ, που είναι αυτό που μα καίει και μα ενδιαφέρει πολύ όλου, να σου πω ότι υπάρχει σαφή και ρητή δέσμευση ότι έω την 1η Ιουλίου θα ψηφιστεί στη Βουλή συμπληρωματικό προπολογισμό, μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα έω το 2018, στο οποίο και θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέτρα τα οποία συζητάμε από χτε ή τα που αποκαλύπτουμε σήμερα. Τώρα, Βεβαίω, στην πρόταση για το ΦΠΑ υπάρχει η δέσμευση μέσα για την κατάργηση τη έκπτωση του 30% στο ΦΠΑ στα νησιά, όπω και άλλων εξαιρέσεων αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο. Εδώ να σταθούμε λίγο κάτια, mm -hmm. διότι θυμάμαι πω μόλι πριν από δύο μέρε ο Πάνος Καμένος, ο οποίο είναι ο αρχηγό των ΑΝΕΛ που στηρίζει την κυβέρνηση, είπε πω έχει διαβεβαίωση από τον Νίκο Παπά ότι δεν θα πειραχτεί ο ΦΠΑ των νησιών. Και όπω Μάρα, υπάρχει στην ελληνική πρόταση και επαναλαμβάνω στην ελληνική πρόταση. Δεν το δώσαν δηλαδή οι θεσμοί ώστε εμεί να το απορρίψουμε. Εμεί το δώσαμε ω δικό μα κτήμα πρόταση στι Βρυξέλλε. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι αυτό και θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Ο ΦΠΑ λοιπόν στα νησιά καταργείται και επανέρχεται σε ένα καθεστώ ίδιο με την υπόλοιπη χώρα. Το οποίο φυσικά νοιάζει και ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον τουρισμό μα, αλλά και του νησιώτε μα. Τώρα, πάμε στο συνταξιοδοτικό. Λοιπόν, προβλέπεται η κατάργηση των πρόωρων συντάξεων από την 1η Αυγή του 2016. Καθιερώνονται αντικίνητρα ώστε κανένα μα να μην μπορεί να βγει πρόωρα στη σύνταξη. Αυτά είναι για κάθε χρόνο πρόωρη εξόδου το πέναλτι που θα ισχύσει, θα είναι 10%, το οποίο προστίθεται στο 6% που ισχύει και τώρα που μιλάμε. Άρα λοιπόν, έχουμε 10%. 100 για κάθε χρόνο. Στόχο είναι το 2025, κατά την ελληνική πρόταση, να βγαίνουμε όλοι στη σύνταξη στα 67 χρόνια. Δηλαδή να μην υπάρχει καμία πρόορη σύνταξη. Δεν Εδώ να ένα... σημειώσουμε κάτι, mm -hmm. ότι πέρασε η πρόταση τη ελληνική πλευρά, προφανώ, διότι αρχικά οι δανειστέ ζητούσαν να κοπούν οι πρόορε από 1η Ιουλίου του 2015. Ακόμα και τώρα το ζητούν, Μάρα. Αυτό είναι η δική μα πρόταση. Οι δανειστέ επιμένουν όχι μεταβατική περίοδο 9 ετών, όπω επιχειρεί και επιδιώκη, η κυβέρνηση από 1 του 2016 αλλά εδώ και τώρα κατάργηση όλων των πρόωρων συντάξεων. Αυτό λοιπόν το κρατάμε με αστερίσκο. Μακάρι να κλείσει τη δική μα πρόταση η διαπραγμάτευση. Τώρα, επόμενο θέμα. Ενοποίηση όλων των επικουρικών ταμείων σε ένα. Είναι μόνο μία φράση, είναι μόνο μία γραμμή και λέει ακριβώ αυτό χωρί καμία περαιτέρω εξήγηση αντικατάσταση του ΕΚΑΣ από το 2018 με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ από το 2020. Και φτάνω τώρα σε ένα σημείο κομβικό. Ανοίγει ξανά το ασφαλιστικό. Στο κείμενο αναφέρεται ότι πρόκειται για δεύτερη φάση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων και στο τραπέζι μπαίνουν δικαιώματα, εισφορές και ύψος συντάξεων όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Μάλιστα Μάρα, και αυτό είναι εξίσου ενδιαφέρον, Όλες αυτές οι αλλαγές πρέπει να έχουν τελειώσει τον Οκτώβριο του 2015. Δηλαδή το φθινόπωρο, λίγο μετά το καλοκαίρι, θα ξεκινήσει η συζήτηση και μέσα σε ένα μήνα θα αυτό είναι να το έχει... σημαντικό κάτια. Δηλαδή, με το που ανοίγει η συζήτηση για το ασφαλιστικό, πρέπει να κλείσει μέσα σε ένα-ενάμιση ένα, μήνα. Άρα, να υποθέσουμε ότι η προεργασία θα πρέπει να γίνεται από τώρα. Με το που θα κλείσει μία συμφωνία, να ξεκινήσει η προεργασία την επόμενη, αν θέλει η κυβέρνηση να είναι συνεπή στο στόχο που ήδη διαθέτει θέτει ω προ του Πάμε στο κεφάλαιο ιδιωτικοποίηση. Μεγάλο κεφάλαιο και αυτό. Στόχοι. 1,4 δισεκατομμύρια για το 2015, 3,7 δισεκατομμύρια για το 2016, 1,2 δισεκατομμύρια για το 2017. Προσπόληση. Αναφέρονται τα περιφερειακά αεροδρόμια, πρόκειται για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, το ελληνικό, το λιμάνι του Πειραιά, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ή τρένοσε, καθώς και ακίνητα δημοσίου. Εδώ η κυβέρνηση βάζει κάποιες προϋποθέσεις, λέει να γίνουν επενδύσεις και να τηρηθούν τα εργασιακά δικαιώματα. Θα δούμε λοιπόν τι θα ακριβώς άλλο θα γίνει με τις ιδιωτικοποιήσεις μόλις κλείσει αυτή η συμφωνία. Και πάμε στο δημόσιο, δημόσιο. τώρα ενιαίο μισθολόγιο από 1η Πρώτου του 2016 για όλου του υπαλλήλου του Δημοσίου. Αναφέρεται βεβαίω ότι θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Που σημαίνει ότι από τι υψηλέ αμοιβέ κάτι θα κοπεί για να δοθεί στου χαμηλότερα αμοιβόμενου στο Δημόσιο. Δεν έχουμε δει ειδική αναφορά στου ενστόλου γι' αυτό, Κάτια. Δεν υπάρχει. Υπάρχει κάτι μάρα που δεν είναι σαφέ αν πρόκειται να ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο στο Νοέμβριο του 2015. Κάτι τέτοιο λέει για τα ειδικά μισθολόγια, αλλά δεν το έχει τόσο με σαφήνεια γραμμένο, ώστε να μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Άρα λοιπόν αυτό το κρατούμε. Επίση. Και δεν αξι... ξέρουμε αν η αξιολόγηση που μα είπε αφορά αυτήν που έχει ανακοινώσει ο κύριο Κατρούγκαλο ή κάτι άλλο. Και αυτό αναφέρεται σε δύο γραμμέ, λέει αξιολόγηση για όλου του δημοσίου υπαλλήλου και μέχρι τέλο του χρόνου να έχουν επιλεγεί και οι νέοι διευθυντέ στο δημόσιο. Ενέργεια πλήρη απελευθέρωση τη αγορά ενέργεια και απόλυτη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν αναφέρεται, μάρα, η μικρή ΔΕΗ, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλε και ενδοκυβερνητικέ αντιδράσει, μέσα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Όμω το κείμενο τη ελληνική πρόταση επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλέ καθυστερήσει, οι οποίε πρέπει να βελτιωθούν. Δεν λέει όμω με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η απελευθέρωση. Και τελειώνουμε με το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Επανέρχεται, και αυτό είναι επίση εντυπωσιακό, στην ελληνική πρόταση η εργαλειοθήκη του. Του ΟΣΑ. Αναφέρεται δηλαδή το τούλκι του ΟΣΑ, όπω το ξέραμε τόσα χρόνια με το άνοιγμα επαγγελμάτων και υπηρεσιών. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε αυτό το άνοιγμα και μάλιστα αναφέρει μέσα από Πόσα χρόνια την ακούμε. Πόσα χρόνια την ακούμε και πόσα μισά πράγματα έχουν γίνει πάνω σε αυτό. Λέει λοιπόν με ότι ο τουρισμό και οι θαλάσσιε μεταφορέ είναι αυτά που θα προχωρήσουν πρώτα. Κάτια, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, σα δείχνουμε για μία ακόμη φορά αποκλειστικά στο ΣΤΑΡ. Αυτέ είναι οι 10 σελίδε που έδωσε χθε η κυβέρνηση και χαρακτηρίστηκε από του δανειστέ ω καλή βάση για συμφωνία. Είναι αυτό το κείμενο που συζητείτε τώρα. Είναι αυτό το κείμενο που περιμένουμε αύριο στο κρίσιμο Eurogroup να δούμε πώ θα διαμορφωθεί.